Πραγματικά εγώ αισθάνομαι ότι όλα αυτά που κληθήκαμε σήμερα εδώ να συζητήσουμε με αυτές τις διαδικασίες μας υποτιμούν και σαν ανθρώπους και σαν βουλευτές. Δεν έχω το χρόνο ούτε κι εγώ να το τοποθετηθώ για όλα αυτά τα θεάρεστα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που προωθείται με ένα πρωτοφανή και απαράδεκτο τρόπο απαξίωσης του Κοινοβουλίου και τορπιλισμού της ελληνικής κοινωνίας. Θα περιοριστώ να θίξω το θέμα και εγώ των φαρμακείων και των φαρμακοποιών. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς ένα πράγμα. Έτσι, για να καταλάβετε σε τι συνίστανται οι δικές μας οι ενστάσεις. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτό κάθε φορά και για όσο χρόνο το χρειάζεται ο πολίτης, χωρίς υποσημειώσεις και ψηλά γράμματα. Αυτό για να είμαστε καθαροί. Με τις ρυθμίσεις αυτού του εκτρώματος που μας φέρατε, έρχεστε να καταστρατηγήσετε και να καταργήσετε τους αυστηρούς κανονισμούς που θεσπίστηκαν για τη διακίνηση του φαρμάκου, τη σχολαστικότητα που καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των φαρμακείων και τα υψηλά κριτήρια που ετέθησαν για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στο φάρμακο. Το φάρμακο δεν είναι καταναλωτικό προϊόν. Δεν είναι εμπόρευμα. Το φάρμακο δεν μπορεί να υπακούει στους νόμους της αγοράς. Και επίσης δεν μπορεί να υπακούει στη λογική του κέρδους. Αυτό, εκτός των άλλων, μας το επιβεβαιώνουν και δύο μελέτες. Μία του Αυστριακού Ινστιτούτου Υγείας το 2006 και μία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2012, που καταλήγουν στο εξής. Καθώς τα φαρμακεία αποτελούν οργανικό κομμάτι των συστημάτων υγείας, η αγορά των φαρμακείων δεν αποτελεί μια τυπική αγορά και δεν πρέπει να αφήνεται να ρυθμιστεί από τους κανόνες της αγοράς. Εάν υπάρχει πρόθεση απελευθέρωσης της αγοράς των φαρμακείων, θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά οι αναμενόμενες συνέπειες, καθώς υπάρχουν πιθανές αρνητικές επιπλοκές στους ασθενείς, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και στη δημόσια υγεία γενικότερα. Άρα, αυτές οι ρυθμίσεις για τα φαρμακεία έχουν σαν σκοπό την άλωση στον τομέα του φαρμάκου και της δημόσιας υγείας από το μεγάλο κεφάλαιο και δεν έχουν κανένα απολύτως επιστημονικό έρισμα. Τα χωροταξικά κριτήρια για τη χορήγηση αδειών φαρμακείων καταργούνται. Αυτό μεταφράζεται σε υπερσυσσόρευση φαρμακείων στα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα να μείνουν ακάλυπτες απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Καταργείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων από φαρμακοποιούς και εισάγουν τη συμμετοχή μη φαρμακοποιών και αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και αυτό γιατί στις χώρες στις οποίες απελευθερώθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η δημιουργία αλυσίδων επηρέασε τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου, καθώς η δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων γινόταν με κριτήριο την κερδοφορία, τη μείωση του κόστους ή το αν ελέγχονταν από τον όμιλο που κατήχε τα φαρμακεία. Με αποτέλεσμα, φάρμακα που δεν πληρούσαν αυτά τα κριτήρια να μην είναι άμεσα διαθέσιμα στους ασθενείς. Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε. Τα ωράρια των φαρμακείων επίσης απελευθερώνονται χωρίς κανόνες για διημερεύσεις, για διανυκτερεύσεις και κάθε φαρμακοποιός, αφού δεν υπάρχει κανείς έλεγχος, θα ανοίγει και θα κλείνει όποτε θέλει, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, ούτε στους φαρμακευτικούς συλλόγους, ούτε και στην περιφέρεια που ανήκει, με όλες τις συνέπειες που θα υπάρξουν για ασθενείς και εργαζόμενους. Να πω επίσης σε ό,τι αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι για αυτό το 27% που μας είπατε πριν, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι διατιμημένο είδος. Η τιμή τους έχει βγει από την μέση τιμή των τριών χωρών που έχουν την μικρότερη τιμή στην Ευρώπη.
Έτσι, άρα ποιο είπε 27%, μας λέτε. Αν μιλάτε για τις ποσότητες, εκεί είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, επίσης δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τα μη συνταγογραφούμενα με τα μη αποζημιούμενα φάρμακα. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Δεν έχω όμως άλλο χρόνο και τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι η απελευθέρωση της τιμής των μη συνταγογραφημένων φαρμάκων που επιχειρείται μέσα από αυτό το πολυνομοσχέδιο σημαίνει στην ουσία ότι τα εξισώνεται με οποιοδήποτε καταναλωτικό προϊόν ενώ είναι φάρμακα. Με σκοπό να ενισχύσετε τον ανταγωνισμό και να παραδώσετε το φάρμακο στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων. Η απελευθέρωση της τιμής αυτών των φαρμάκων σε καμιά περίπτωση να ξέρουμε ότι δεν σημαίνει μείωση, όπως δεν συνέβη και με τα γάλατα. Τέλος, θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε, να διαβάσω μια επιστολή που έχω στα χέρια μου και προέρχεται από το ΔΣ της Ειδικής Κομματικής Οργάνωσης Φαρμακοποιών Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει, ο γραμματέας κύριος Στέλιος Καλογερόπουλος και ο ειδικός γραμματέας κύριος Δημήτρης Λικουρέσης αναφέρουν. Κύριοι, με την παρούσα επιστολή μας σας δηλώνουμε την παραίτηση όλων των μελών μας από το ΔΣ της Ειδικής Κομματικής Οργάνωσης Φαρμακοποιών Νέας Δημοκρατίας εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο ΤΕΡΑΣ που αφορά το οριστικό Ωραία. Κλείσιμο και απαξίωση του επαγγέλματός μας. Πολύ, κύριε Διακάκη. Μισό λεπτό τελειώνω την επιστολή. Πιστεύαμε πως ο λόγος ύπαρξης της Ειδικής Κομματικής αυτής οργάνωσης είναι ο συνδετικός κρίκος με το κόμμα αλλά συγχρόνως να διεκδικεί θέσεις όλων των μελών του και των φαρμακοποιών όλης της χώρας προς την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υγείας αλλά και του κοινωνικού αγαθού που λέγεται φάρμακο. Δυστυχώς, οι τελευταίες μυστικές συμφωνίες και η προώθηση των συμφερόντων των καρτέλ στον χώρο του φαρμάκου. Εντάξει, κύριε Δεκάκη, μην διαβάζει τώρα την ανακοίνωση τώρα μια κομματική οργάνωση. Τώρα εδώ δεν είναι κοινοβούλιο. Και τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Είναι μισή παράγραφο. Παρακαλώ πολύ. Μα δεν είναι διαβάσει την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού παρά τι δηλώσει του Υπουργού Υγείας. Παρακαλώ, είπα. Καταλήξαμε θύματα ενός καλωστημένου σχεδίου από τον κύριο Χατζηδάκη και τα μεγάλα συμφέροντα. Λόγο έχει ο κύριος Σαμοίδης και να ετοιμάζεται ο κύριος Μπολουδάκης. Σας παρακαλώ τώρα, μην διαβάζετε ανακοίνωση τώρα μιας κομματικής οργάνωσης. Είναι δύο παράδειγμα. Δεν θέλω να δείτε, μην διαβάζετε. Μισό λεπτό. Όχι, μα δεν είναι μισό λεπτό. Πάντα σε 8 λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ ότι δεν θα τη διαβάσετε. Δεν θα τη διαβάσετε. Σταματήστε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ.